Γεια σας! Είμαι η Λουκία Γερακίτη και σε συνεργασία με το Pharmacy 295 θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα συχνότερα λάθη που κάνουμε όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος. Το νούμερο 1 είναι ότι θέτουμε μη ρεαλιστικούς στόχους. Νομίζουμε πως όσο το γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο. Θέλουμε λοιπόν να χάσουμε 4, 5, 6 κιλά το μήνα. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Η απώλεια του βάρους εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Όταν θέτουμε πολύ ψηλά τον πήχη, είναι πιθανό να απογοητευτούμε και έτσι να διακόψουμε την προσπάθεια. Το νούμερο 2 είναι ότι βγάζουμε από τη διατροφή μας ολόκληρες ομάδες τροφίμων ή τα αγαπημένα μας τρόφιμα. Το ψωμί, τα μακαρόνια, η σοκολάτα είναι μερικά μόνο από τα τρόφιμα που δαιμονοποιούνται έντονα και έτσι πολλοί προτιμούν να τα αφαιρέσουν εντελώς από τη διατροφή τους. Αυτό μπορεί στην αρχή να είναι βοηθητικό, όμως μεταγενέστερα δημιουργεί αποθυμένα και τελικά υπερκαταναλώνουμε αυτά τα τρόφιμα και καταλήγουμε σε επανάκτηση του βάρους μας. Το λάθος νούμερο 3 είναι ότι γινόμαστε αιμονικοί με τη ζυγαριά. Ζυγιζόμαστε κάθε μέρα και περιμένουμε να δούμε διαφορά. Αν χάσω 700 γραμμάρια σε μια εβδομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα κατεβαίνει η ζυγαριά κατά 100 γραμμάρια. Ιδανικά, ζυγιστείτε ανά 7 ή 10 ημέρες. Οι καθημερινές διακυμάνσεις στη ζυγαριά δεν είναι αποτέλεσμα αυξομοίωσης του λίπους, αλλά περισσότερο αλλαγές στα υγρά του σώματος ή στην τουαλέτα. Το τέταρτο λάθος είναι η έλλειψη σωματικής άσκησης. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε καθιστική ζωή. Λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης χρόνου, καταλήγουμε να αναβάλουμε τον προγραμματισμό της άσκησης επαόριστον. Άλλοι καταπιάνονται με δραστηριότητες που ενώ υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα, δεν τους αρέσουν τόσο. Αυτό δυστυχώς έχει σαν αποτέλεσμα να τις αποφεύγουν με όποια μικρή δικαιολογία. Το πέμπτο και σημαντικότερο λάθος είναι ότι δεν φτάνουμε ποτέ στη συντήρηση. Καταπιανόμαστε με ένα πρόγραμμα διατροφής για 2-3 μήνες. Κάπου εκεί κουραζόμαστε ή έχοντας φτάσει στο στόχο μας, ξεκινάμε και τρώμε όπως συνηθίζαμε πριν τη διατροφή. Σταματάμε να τρώμε τα ενδιάμεσα γεύματα, μειώνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά, σταματάμε το ταπεράκι στη δουλειά. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το πιο σημαντικό κομμάτι σε ένα πρόγραμμα διατροφής είναι η συντήρηση που πρέπει να κάνουμε μετά. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τα λάθη συμβουλές. Πρώτον, συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο αν θέλετε να χάσετε βάρος. Από κοινού θα σχεδιάσετε το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα χάσετε το βάρος σας. Εντάξτε στο πλάνο σας όλα εκείνα τα τρόφιμα που σας αρέσουν αλλά θεωρείτε πως είναι απαγορευμένα. Μπορεί να χρειαστεί να τα τρώτε σε άλλες ποσότητες ή με άλλους συνδυασμούς. Ο διαιτολόγος σας θα σας βρει τους τρόπους εκείνους για να τα διαχειριστείτε τέλεια. Ζυγιστείτε μία φορά στις 7 ή στις 10 μέρες. Κάντε το στην ίδια ζυγαριά, χωρίς πολλά ρούχα και ιδανικά το πρωί. Επιλέξτε μια μορφή άσκηση που σας αρέσει και χαίρεστε να την κάνετε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είστε συνεπείς στον προγραμματισμό που έχετε θέσει για την εβδομάδα. Τελευταία συμβουλή. Μετά το τέλος της προσπάθειας, κανονίστε 2-3 συναντήσεις σε αργή συχνότητα για να ελέγξετε το βάρος, τη σύσταση σώματος αλλά και τις συνήθειές σας. Αν έχετε πάρει λίγο βάρος, μην τραπείτε. Ο διαιτολόγος είναι εκεί για να σας βοηθήσει και να βρείτε ξανά τα βήματα της συντήρησης. Να θυμάστε πως η καλύτερη δίαιτα δεν είναι εκείνη που χάνουμε τα κιλά γρήγορα, αλλά εκείνη που τα χάνουμε σταθερά και μένουν για πάντα μακριά μας. Αν σας αρέσει το βίντεό μας, κάντε like, subscribe και πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μας βίντεο. Γράψτε μας στα σχόλια οποιαδήποτε απορία και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, γεια σας!